Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε που λέμε τόσα πολλά που δεν θυμάμαι, χάνω και μετά λέω, μα τι ρώτησα, λέω, προς διαφημίες, τι ρώτησα που κόλλησε στο μυαλό μου. Νομίζω ότι θυμήθηκα τι, αν όχι, στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Twitter, αν έκανα άλλη ερώτηση και περιμένετε απάντηση τώρα. Γρήγορος τρόπος. Λοιπόν, λέγαμε για τον συγγραφέα του έργου, στο οποίο... Δεν είναι ο συγγραφέας, είναι ο ποιητής. Ο συγγραφέας είναι ο Μίκαελ Λαζάρα από τη Σουηδία που είχε εμπνευστεί από τη ζωή του Ρεμπό. Ο Ρεμπό είναι ο ποιητής ο οποίος έζησε από το 1850 μέχρι το 1871. Από το 1846 μέχρι το 1871. Λοιπόν, και μου είπες λοιπόν πως τα παράτησε όλα, έφυγε και από 19 χρονών μέχρι τα 37 που πέθανε... Δεν έγραψε τίποτα, σώπασε και πήγε στα βάθη της Αφρικής. Ωραία. Και αν θυμάμαι καλά λοιπόν, σε ρώτησε, αν έχεις κάνει και εσύ κάποιο τέτοιο, ας πούμε, συσσαγωγικά φεβιό στη ζωή σου. Ναι. Έχω κάνει, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Δηλαδή, έχω κάνει το να φύγω 2-3 μήνες, να πάω να βρεθώ σε ένα νησί, σε μια παραλία και να περάσω εκεί πέρα. Τι οδηγεί έναν άνθρωπο να κάνει έτσι ένα τέτοιο ταξίδι, που μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι μια ζωή? Νομίζω η ανάγκη του να βρεθείς μόνος, του να ακούσεις πράγματα τα οποία είναι μέσα σου, το να φύγεις λίγο από αυτό το. Από αυτή την κοινωνία που πάντα σου ζητάει κάτι, που πρέπει πάντα να είσαι κάπως με κάποιο τρόπο να παίρνεις μέρος. Έχεις την ανάγκη σαν άνθρωπος να βρίσκεσαι μόνος σου κάποιες στιγμές και να κοιτάς... Μα μόνοι μας δεν είμαστε και όταν είμαστε ανάμεσα σε πάρα πολύ κόσμο, αν θέλουμε είμαστε, να είμαστε. Βέβαια, είμαστε, αλλά νομίζω ότι το ταξίδι στη φύση, αυτό το πράγμα της ησυχίας και της σιωπής, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και επειδή ζούμε σε πόλεις, είναι λίγο ξεχνιόμαστε. Νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη το να βρεθεί κοντά στη φύση, στην ησυχία. Γιατί έτσι βρίσκεσαι και πιο κοντά στον εαυτό σου. Εσύ πώς το κάνεις να βρίσκεσαι κοντά στον εαυτό σου σε μια ζωή που το μεγαλύτερο μέρος στο απορροφάει η εργασία με όλους τους τρόπους, γιατί ακόμα και όταν δεν μπαίνεις σε μια παράσταση δουλεύεις για αυτή την παράσταση ή για κάποια άλλη. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό το χώρο που κινείς, ο οποίος είναι πολύ βουός ούτως ή άλλως. Είναι, ναι. Προσπαθώ να έχω τους χρόνους μου. Δηλαδή προσπαθώ να κάνω πράγματα όταν μπορώ, όπως το να βγω και να πάρω τη μηχανή μου και να πάω να κάνω σκουμπα ντάιβινγκ, ας πούμε, ή να πάω να κάνω παραπέντε, να πετάξω. Παραπέντε, συγγνώμη, τι είναι? Παραπέντε είναι το αλεξίπτωτο αυτό πλαγιάς, που ξεκινάς από την πλαγιά και πετάς. Εκεί εσύ ηρεμείς, γιατί κάποιοι άλλοι ξετώνουμε μόνο που το σκεφτόμαστε. Όχι, καθόλου. Ηρεμώ πάρα πολύ και όχι μόνο. Από τότε που το έκανα πέρσι, το έκανα πρώτη φορά το καλοκαίρι στη Λευκάδα και τώρα πηγαίνω εδώ έξω από τα Βίλια, όποτε έχω χρόνο για να το κάνω. Είναι ότι μετά από αυτό νιώθεις πολύ διαφορετικός. Δηλαδή κάθε φορά που δεν νιώθω καλά το βράδυ, ξέρω εγώ, ή μια σκέψη με απασχολεί, φέρνω κατευθείαν την αίσθηση ότι πετάω και κοιμάμαι σαν μπουλάκι. Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου για το έργο, περί τίνος πρόκειται? Είπαμε για τον ποιητή, είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του ποιητή. Πρόκειται για έναν άνθρωπο, λέγεται «Είμαι ένας άλλος». Ανεβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα, έχει ανέβει στη Σουηδία μόνο μέχρι τώρα πριν από 2 χρόνια. Είναι εμπνευσμένο από τον Αρθούρο Ρεμπό, είναι ένας μονόλογος, είναι η ζωή του με κάποιον τρόπο, του ποιητή αυτού. Ξεκινάει από την παιδική του ηλικία. Φτάνει τη σχέση του με το θάνατο στην παιδική του ηλικία, τη σχέση του με τη μητέρα του, τη σχέση με τη θρησκεία. Φτάνει στο Παρίσι, ας πούμε, του 1800 με την Κομμούνα και όλα αυτά που γνωρίζει ανθρώπους, ποιητές, που θεωρεί ότι εδώ ανήκει. Τελικά και εκεί δεν του βγαίνει, δεν ανήκει ούτε εκεί. Όπου στο τέλος καταλήγει να είναι μόνος του στην Αφρική και να μονολογεί και να δίνει έτσι το απόσταγμα της ζωής του και της εμπειρίας του και της ωριμότητάς του. Είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα. Καταρχήν είναι πολύ δικό μου, το νιώθω τόσο δικό μου αυτό. Εκτός από το ότι σκηνοθετεί η γυναίκα μου και κάνει τα φώτα Γιάννης ο Δρακουλαράκος, η μουσική είναι του Κάρλτεν Χέσενχουλφ, ένας εξαιρετικός μουσικός συνθέτης από τη Σουηδία. Τα σκηνικά είναι του Νίκου Αναγνωστόπουλου, στο Απομηχανής Θέατρο από Δευτέρα. Πρόβες βλέπουμε. Ναι, βλέπουμε πρόβα. Βλέπουμε πρόβα. Συγγνώμη, συνέχισε. Απλά ήθελα να ξέρω τι βλέπουμε. Ξεκινάμε στις 21 Οκτώβρη. Παίζουμε 8 Δευτέρα Τρίτη. Είναι κάθε Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη. Δευτέρα Τρίτη είναι στις 8 και την Τετάρτη είναι στις 9.30. Στο Απομηχανής Θέατρο, στο Μεταξουργείο. Έλεγα ότι είναι αυτό, ότι είναι πολύ δικό μου πράγμα. Το νιώθω έτσι σαν ένα δώρο καταρχήν στον εαυτό μου και από εκεί και πέρα στον κόσμο που θα έρθει να το δει. Το έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Από την αρχή, από την πρώτη στιγμή που το διάβασα, πριν 2 χρόνια που μου το έστειλε μια φίλη που ζει στη Σουηδία, ηθοποιός φίλη, και το είχα στο μυαλό μου συνέχεια. Και ύστερα από αυτό το έτσι, πολύ έντονο που πέρασα πέρσι, μέσα στο καλοκαίρι λέω, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνω αυτό που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και νιώθω έτσι πολύ χαρά και πολύ έχω ενέργεια για αυτό το πράγμα. Την επόμενη εβδομάδα κάνουμε πρεμιέρα, οπότε είμαστε στον πυρετό. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Είχα ακούσει, αλλά δεν ξέρω και αν ισχύει, ότι σου είχαν κάνει πρόταση να παίξεις στην καθημερινή σειρά του Μέγκα.
Δεν είμαι σίγουρο, νομίζω τα κλεμμένα όνειρα πρέπει να ήταν. Και ότι το αρνήθηκε, ισχύει αυτό. Όχι, δεν ισχύει έτσι όπως το γράψανε. Ισχύει το εξής. Με πήραν τηλέφωνο μέσα στο καλοκαίρι για να συζητήσουμε για αυτό το πράγμα. Και τους είπα, αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να συζητήσω τίποτα επαγγελματικό. Θέλω να κάνω διακοπές. Δηλαδή δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου. Το ίδιο δεν είναι. Ναι, απλώς γράφτηκε μετά αυτό το ότι εγώ λέω δεν το συζητάω. Και μετά... Δεν το συζητάω, είχε να κάνει λοιπόν με τις καλοκαιρινές του διακοπές για εκείνη τη χρονική στιγμή. Ότι μιλήσω... τώρα δεν είμαι σε φάση να μιλήσω. Ακριβώς. Δηλαδή, αν σου είχαν κάνει την πρόταση, παράδειγμα, λέω ένα μήνα πριν ή ένα μήνα μετά, μπορεί να το έχεις δει διαφορετικά. Δεν είσαι δηλαδή αρνητικός στο να συμμετέχεις στην τηλεόραση. Όχι, δεν είμαι αρνητικός να συμμετέχω. Όχι, καθόλου. Σε καθημερινό σύριαλ είσαι αρνητικός. Θα το σκεφτώ παραπάνω, σίγουρα. Θα το σκεφτώ παραπάνω. Γιατί εντάξει, μου αρέσει το θέατρο πάρα πολύ. Θέλω να βρίσκομαι στο θέατρο. Θεωρώ ότι είναι το δεύτερο μου σπίτι με κάποιο τρόπο. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις και στα δύο. Το έχω ξανακάνει. Ναι, το έχω ξανακάνει. Αλλά σίγουρα όταν κάνεις πολλά πράγματα, και ειδικά εγώ, που ξέρει και ο Θοδωρής, θέλω πολύ να κάνω σινεμά. Αν είσαι σε ένα καθημερινό, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις σινεμά. Και όταν πρέπει να είσαι δύο μήνες στα γυρίσματα για να κάνεις μια ταινία. Αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ταινία. Ναι, υπάρχει ήδη. Έχει γίνει μια ταινία που κάναμε το καλοκαίρι του Πάνω του Κούτρα, η ταινία. Θα λέγεται Ξενία, που θα βγει φαντάζομαι το Φλεβάρι. Που έκανα πριν το καλοκαίρι κάποια γυρίσματα. Και επίσης συζητάω άλλα 2-3 πράγματα για το σινεμά, από μετά τις γιορτές, με κάποιον τρόπο. Άρα, λοιπόν, αυτό αν έκανα κάτι καθημερινό. Είναι θέμα χρόνου, μου λες. Δεν είναι όχι, όχι, είναι θέμα χρόνου και λίγο. Κάπως μπορεί να σε χαλάει, ας πούμε, επειδή είναι. Όχι να με χαλάσει. Δηλαδή, αν θα πω ναι, θα το κάνω έτσι όπως θα έκανα την οποιαδήποτε δουλειά, όπως αυτό που είπαμε για τη διαφήμιση. Δηλαδή, θα το κάνω σαν να κάνω θέατρο, πώς να το πω, σαν να κάνω σινεμά. Αλλά έχει να κάνει με αυτό, με τον χρόνο. Δηλαδή, και όταν κάνεις 2-3 πράγματα μαζί. Που δεν έχουν και τόσο πολύ σχέση και σε κουράζουν κιόλας, δεν θα είσαι καλός, δεν μπορείς να είσαι καλός. Δηλαδή χρειάζεται να συγκεντρώνεσαι. Για δώστε μας, σας παρακαλώ, λίγο Γιάννη Στάνικοβλου, ακόμα. Υποτίθεται πως στη ζωή κάθε ηθοποιού υπάρχει μια μοναδική αποκαλυπτική στιγμή. Εκείνο το μαγικό δευτερόλεπτο που επιλέγει το δρόμο, την τέχνη του. Στη ζωή του Γιάννη Στάνκογλου αυτή η στιγμή ήρθε το καλοκαίρι του 1999, στο τέλος της δεύτερης χρονιάς του στη δραματική σχολή του Γιώργου Κιμούλη. Ήταν το ντεμπούτο του στο Σανίδι, κοριολανός του Σέξπιρ στο Ηρώδιο σε σκηνοθεσία Στούρουα. Εκεί ακριβώς, κατά από τα φώτα, μέσα στον κόσμο, είδε τον εαυτό του σαν ταξιδιώτη σε μια μακρινή και ανεξερεύνητη χώρα που περίμενε να την ανακαλύψει. Και έτσι το θέατρο τον μάγεψε. Γιατί για τον Γιάννη που του χρόνου κλείνει τα 40, όλα είναι τα